Κλίμα. Και να σου κάνω, θέλω να σου κάνω μια ωραία ερώτηση. Άντε πάλι. Λοιπόν, να ανατρέξω στο παρελθόν σου, το ερωτικό. Παλιά φοιτήτρια, ρε παιδί μου, σταμάτα, μην κάνεις έτσι. Λοιπόν, έχει τύχει να βγεις με κάποιον, πρόσεξε, όχι κολλητό σου, με κάποιον που τον βλέπεις διαφορετικά. Και την ώρα, να πάτε για ένα ωραίο φαγητό, και την ώρα του φαγητού, την ώρα που έρχεται ο λογαριασμός, εκείνος απλά να σηκωθεί, να φύγει και να πάει τουαλέτα για να μην πληρώσει. Έχει συμβεί να πληρώσεις το φαγητό? Ναι. Ε? Ναι. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί και στην Κατερίνα Στανίση, με τη διαφορά ότι Στανίση δεν ξαναβγήκε ποτέ μαζί του. Δεν ξέρω εσύ αν βγήκες με αυτόν ξανά δεύτερη φορά. Αυτή με το που κλειδώθηκε αυτό στην τουαλέτα, σηκώθηκε και έφυγε. Η οποία Στανίση. Κοίταξε. Εάν το άνοιγα τώρα το θέμα. θα παίζαμε σε όλα τα site. Νομίζω ότι μόλις κατάλαβα. Κι εγώ. Κι εγώ και όλη η Ελλάδα. Εγώ. Όχι. Και όχι το κοντρόλ επί. Ξαναβγήκε μαζί του. όχι. Καμία σχέση. Παναγία μου! Οι Στανίσεις είναι. Δεν είναι της... τόσο απλής ανάγνωσης. Α, οκ. Okay. Οι Στανίσεις είναι τη άλλη λέει ότι ο νεότερος άντρας σε προσέχει περισσότερο. Τα ακούτε, κορίτσια. Και ποιος έφυγε και δεν πλήρωσε. Τι ποιος έφυγε και δεν πλήρωσε. Ένας που είχε βγει. Δεν μας λέει το όνομά του, αλλά λέει την εμπειρία της. Γενικώς ότι δεν ξαναβγήκε ποτέ μαζί του. Πάμε να την απολαύσουμε. Μπορεί δηλαδή κάποιος τα προσωπικά σου να σε εκμεταλλευτεί, γιατί είσαι μια πολύ δυναμική γυναίκα. Και τι παραπέρα, κοίταξε, μην λες αυτό που βλέπεις απ' έξω. Υπάρχουν ευαισθησίες. Να είσαι γυναίκα, πάντα χρειάζεται ένα, έτσι, μια πλάτη να στηριχτεί. Έναν άντρα, ας πούμε, σωστό που να στηριχτεί. Εγώ δεν τα στηρίζω πουθενά, διότι τα τελευταία χρόνια είμαι εντελώς μόνη. Δεν έχω έτσι σχέση ερωτική, να το πω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ότι κάτι. Ότι μου λείπει, ας πούμε. Όχι ότι θα βγω στον δρόμο να βγω, ξέρω εγώ, τέρι. Μπορεί να σταθεί δίπλα σε ένας νεότερος άντρας. Εγώ στα χρόνια δεν έδωσα ποτέ μπάση, ξέρεις. Βέβαια, εντάξει, μέχρι εκεί που πάει, γιατί δεν είπαμε ότι θα βγούμε ραντεβού με το γιο μας. Και πιο πολύ σε προσέχει, όχι ο νέος άνθρωπος, περισσότερο. Βγαίνεις έξω μαζί με κάποιον. Και όταν φτάνει η ώρα να πληρώσετε, ναι. Σου λέει ο άλλος μισά-μισά, τι κάνεις. Καλύτερα να πληρώσω εγώ παρά μισά-μισά. Βγαίνεις με μια γυναίκα, σου λέω αν δεν έχεις, μη βγαίνεις καθόλου. Ή βγες όταν θα έχεις. Δεν είναι ωραίο. Να έρθει ο λογαριασμός και να πας η τουαλέτα εσύ. Μη συμβεί αυτό. Να έρθει ο λογαριασμός και να φύγει να πάει η τουαλέτα. Ναι, έχω ζήσει πολλά αυτά, τέλος πάντων. Γι' αυτό και δεν ξαναβγήκα. Κάπου είχα ακούσει, είτε εμφανίζεσαι μεγάλη πίστα, είτε εμφανίζεσαι... Στο πανηγύρι. Ναι. Ναι. Γιατί πηγαίνω και στα πανηγύρια εγώ. Πού είναι όλα για μένα το πανηγύρι. Δεν είναι αυτά τα πανηγύρια που γινόντουσαν πριν 50 χρόνια, 60. Είναι, δεν έχουν να συλλέψουν τίποτα. Έχω βάλει ουρά στο πανηγύρι, έχω σκουπίσει τα γαλίκια, έχω χαλάσει παπούτσια. Αληθινή, πολύ. Δεν υπάρχει, παιδιά. Ορίτσα, και έχει δίκιο που θα πληρώσει μισά-μισά. Καλύτερα να τα πληρώσει όλα εσύ. Ναι, ανοίξε φτύλα, εννοείται. Τώρα δεν νομίζω οι γυναίκες πλέον να έχουν πρόβλημα να πληρώνουν. Κάποτε ήταν αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από το μισά-μισά δεν είναι καλύτερα μία φορά εσύ και μία φορά εσύ, εγώ. Ειδικά, όταν... παιδιά, στο πρώτο ραντεβού μισά-μισά. Όχι μόνο στο σιτιά. Πρώτο και στα επόμενα, ρε παιδί. Μάλλον να είσαι παντρεμένος, να είσαι διαφορετικά, να έχετε ένα κοινό ταμείο. Τώρα με την κοπέλα σου να πας και να της πεις πλήρωσε ή να φύγεις τουαλέτα, ένα αστείο. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν ζευγάρια. Να τα λέμε για όλα όπως είναι. Υπάρχουν ζευγάρια που η γυναίκα είναι και πιο οικονομικά ανεξάρτητη και καλύτερα. Ο άντρας δεν είναι τόσο. Είναι θέμα εγωισμού όμως, ρε, και θέμα τρόπου. Μία φορά ο ένας, μία φορά ο άλλος. Δίνει η γυναίκα το πορτοφόλι του άντρα και να φαίνεται ότι πληρώνει ο άντρας. Κάτι. Αυτό δεν μου αρέσει. Το έχει αναλύσει το θέμα. Για να μην το δουν τα γκαρσόνια. Σοφία μου, έχει. Μάλλον του Ντούρ έχει δει και αυτή τουαλέτε. Πού είναι η Στανίση τώρα? Η Στανίση θα είναι 20 του μήνα στο Φως και έχει και νέο τραγούδι το οποίο λέγεται Άλλη γυναίκα. Από 20 Οκτωβρίου στο Φως, μαυρισμένη όσο ποτέ. Με λευκό να το τονίζουμε κιόλα. Και μαυρισμένη πολύ. Κλεοπάτρα, ερχόμαστε σε σένα. Παιδιά, δεν θα πάμε σε μένα. Γιατί? Θα πάμε στον Βασιλιά.